Έχω το λόγο, κυρία Πρόεδρε. 12 λεπτά. Εντάξει. Ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν συζητάμε θέματα όπως το σημερινό, η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως έχει τρεις τρόπους να αντιπολιτεύεται. Ο πρώτος είναι ότι εγκαλεί την κυβέρνησή μας, πρώτον ότι δεν είναι συνεπής προς τα αιτήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ταυτόχρονα ότι δεν είναι συνεπής προς τις αξίες της αριστεράς. Είναι μια κριτική, νομίζω, αντιφατική. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο συμψηφισμός. Και ξαφνικά, ένα μικρό οικόπεδο κάπου ορεινά για το οποίο ο υπόχρεος πρέπει να πληρώσει έμφυα 4 ευρώ γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα με κάποιες δεκάδες offshore οι οποίες έχουν μέσα δεκάδες ή ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια. Και βεβαίως, ο καθένας έχει δικαίωμα στο φυσικό του δικαστή. Δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είχε δεξί του χέρι έναν expert on offshore. Σε άλλες χώρες υπάρχουν παραιτήσεις κυβερνήσεων εν ώψη των αποκαλύψεων για τα Panama Papers. Είναι, νομίζω, πολύ αποκαλυπτική η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άλλος τρόπος είναι ο αντιπερισπασμός. Ότι όλα αυτά γίνονται διότι εμείς έχουμε καταστρέψει την οικονομία και εκεί που πήγαινε για τη μόνιμη και τελική τη σωτηρία ήρθε η κυβέρνησή μας και τη γύρισε πίσω στην καταστροφή, μάλιστα. Προσπαθούν να πείσουν δηλαδή ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει για την πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος ήταν σωτηρία και οι δεσμεύσεις που εμείς αναλάβαμε με το πρόγραμμα το δικό μας και τα 20 δις λιγότερα μέτρα είναι η καταστροφή. Πού θα τα βρίσκατε τα λεφτά, δεν τη θυμάστε αυτή την αγαπημένη σας ερώτηση, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Πού θα βρίσκατε λεφτά για να πάτε 3,5% πλεώνασμα στο έτος που πέρασε? Ήτανε καταστροφή το γεγονός ότι έρχονται και τα στοιχεία της Eurostat σε λίγες μέρες. Η χώρα θα είναι σε πρωτογενές πλεώνασμα ενώ είχε δεσμευτεί να φτάσει σε έλλειμμα μείον 0,25. Αυτό ήτανε καταστροφή. Και τα διαρκή ελλείμματα και η πτώση του ΑΕΠ κατά 25% ήταν σωτηρία. Είναι καταστροφή το ότι η χώρα είναι η πρώτη στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι η καταστροφή. Όχι η στασιμότητα. Είναι καταστροφή το ότι πήγαμε στο μείον 0,3, μείον 0,2 ύφεση. Ενώ το αγαπημένο ορισμένον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Οκτώβρη έλεγε ότι θα πάμε στο μείον 2,3. Είναι καταστροφή ότι προστατέψαμε την πρώτη κατοικία? Είναι καταστροφή ότι έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2 εκατομμύρια άνθρωποι ανασφάλιστοι? Είναι καταστροφή ότι οι αγρότες μας πήραν επανορθώσεις ύψους 2 δις, επανορθώσεις που εκκρεμούσαν ακόμα και από το 2008? Είναι καταστροφή ότι επανεκκίνησαν όλα τα μεγάλα έργα? Είναι καταστροφή ότι έρχεται ένα φορολογικό το οποίο το δώσαμε στη δημοσιότητα που ανοιχτά κατανέμει τα βάρη κυρίως στα εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Αυτή είναι η καταστροφή. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, επειδή έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή και αυτή η συζήτηση περί μονομερών ενεργειών είναι μια συζήτηση εσωτερική, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κανένας στην Ευρώπη δεν το βλέπει έτσι. Και δεν χρειάζονται από το βήμα αυτό ούτε εξυπνακισμοί, ούτε κάποιοι στην Ευρώπη χρειάζονται εδώ διαρκώς να βρίσκουν τους καλύτερους δικηγόρους τους και υπερασπιστές. Ουδείς το είδε έτσι λοιπόν στην Ευρώπη, μάλλον το είδανε ως μια καθαρή κίνηση και μια σαφή πολιτική διάθεση για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό. Είναι καταστροφή ότι στο ασφαλιστικό που προτείνουμε υπάρχει η Εθνική Σύνταξη και προστατεύεται το επίπεδο των τρεχουσών συντάξεων? Ή είναι σωτηρία η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που διατυμπανίζει ως πρόταση δίκαιη η Νέα Δημοκρατία? Ας αφήσουν λοιπόν την επιχειρηματολογία περί αντιπερισπασμών και θα τους έλεγα να μην διστάζουν τις θέσεις τους για τα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό, το επίπεδο των μισθών να τις διατυπώνουν ευθαρσώς. Και αν αυτές είναι, ναι, να μας εγκαλούν και γιατί δεν συμφωνούμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι να επιχαίρουν για τις καθυστερήσεις. Δεν μιλάμε ποτέ για την ουσία και μιλάμε για τη διαδικασία. Και μιλάει η Νέα Δημοκρατία για τη διεθνή διαπραγμάτευση. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Λάν.
Και είπαν ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση και να μην υπάρξουν νέα μέτρα. Διαφωνεί κάποιος με αυτό? Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Μάρτιν Σούλτς. Σας θυμίζω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στην εποπτεία της εφαρμογής και των συνεπειών του ελληνικού προγράμματος κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης. Ήτανε λάθος της ελληνικής κυβέρνησης που έκανε αυτό το αίτημα? Ήτανε λάθος των Ευρωπαίων και των ευρωομάδων που αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση? Ήτανε λάθος μήπως η συνάντηση με τον επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου, του κυρίου Γκουαλτιέρη, που ανήκει και στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και είπε ευθαρσώς ότι είναι κυρίαρχο δικαίωμα των κυβερνήσεων να αποφασίζουν με ποιο μείγμα μέτρων θα φτάνουν στους στόχους? Συμφωνούμε με αυτή την αρχή? Ή μήπως δεν συμφωνούμε και κλείνουμε το μάτι σε όσους παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων και θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα να τα εκτρέψουν σε ασφυξίες και προβλήματα τραπεζικά, και μετά να ερχόμαστε εδώ πέρα και να ζητάμε εξεταστικές για τα capital controls? Μία κουβέντα δεν έχει ακουστεί από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακούμε τα περί εξεταστικής επιτροπής. Πριν το δημοψήφισμα, η ελληνική κυβέρνηση, η προηγούμενη και πριν τις εκλογές, έκανε έτοιμα για ολιγοήμερη παράταση του υπάρχοντος τότε προγράμματος, ούτως ώστε ο λαός μας να πάει στην κάλπη χωρίς τον εκβιασμό της τραπεζικής ασφυξίας. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Πώς αξιολογείτε αυτή η απόρριψη? Καλώς απερίφθη? Αυτή πρέπει να είναι η Ευρώπη? Καλώς δηλαδή οδηγήθηκε η κατάσταση στα άκρα και ο λαός μας σε έναν εκβιασμό, στον οποίο προφανώς όμως και δεν μάσησε? Πώς πολιτεύεται δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό το πεδίο? Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σύντομα στα θέματα της αρμοδιότητάς μου, ξεκινήσαμε αμέσως να υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα νόμιμο, στέρεο και δημοκρατικό τοπίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς, τους πρώτους μήνες έπρεπε να αφοσιωθούμε και να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για να επανεκκινήσει η ΕΡΤ. Και το λέω δυστυχώς, διότι δεν θα έπρεπε σε καμία προηγμένη και σοβαρή χώρα αυτό να είναι ζήτημα. Αποκαταστήσαμε την αδικία που είχε γίνει σε βάρος της πολιτείας, και θα έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τις μετατάξεις οι οποίες θα γίνουν στην ΕΡΤ, διότι εμείς συλλογιζόμαστε και την σοβαρή και άρτια λειτουργία των οργανισμών, αλλά και το μέλλον και τη δουλειά των ανθρώπων. Άλλες παρατάξεις έχουν δείξει ότι δεν έχουν τέτοια κριτήρια και τέτοιες πρόνοιες. Και επίσης θα έλεγα στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όταν κατηγορεί εμάς για διορισμούς και για κομματικό κράτος, να σκέφτεται πρώτα τον αριθμό των μετακλητών που είχε στο δικό του πολιτικό γραφείο, οι οποίοι ξεπερνούν μάλλον και το πολιτικό γραφείο του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 51. Στα θέματα λοιπόν της αρμοδιότητάς μου, εξορθολογήσαμε τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και εξοικονομήσαμε τους πόρους κατά 15%. Ιδρύθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής και σε λίγο καιρό μπαίνει μπροστά. Ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων. Συγκροτείται το Μητρώο των Online Media. Προχωρήσαμε στην εποπτεία των διαφημιστικών δαπανών. Ρυθμίσεις ψηφισμένες από 1995, που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Εκδώσαμε τον καταλογισμό για τα τέλη χρήσης συχνοτήτων, τα οποία δεν σας πέρασε καν από το μυαλό ποτέ να καταλογίσετε, και τώρα έχουν αρχίσει και εισπράττονται. Και βεβαίως, όπως είχαν δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι, προσέφυγαν και στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Οπικρατείας, και οι αποφάσεις δεν ήταν ευνοϊκές για αυτούς και έχουν αρχίσει και πληρώνουν. Έρχομαι τώρα στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τηλεόρασης δεν λειτουργήσαν ποτέ με βάση τους νόμους της αγοράς. Διότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός
ότι τα υπάρχοντα τηλεοπτικά κανάλια λειτουργούν εδώ και 26 χρόνια χωρίς κανονικές άδειες και βεβαίως συσσόρευσαν χρέη της τάξης του ενός δις. Με ποιους λοιπόν κανόνες νομιμότητας παραβιάστηκε τόσο εξόφθαλμα ο κανόνας της βιωσιμότητας? Αυτό είναι το ένα και κεντρικό ερώτημα. Και εδώ ήρθε ο 4339, ο δικός μας νόμος για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να συμβάλλει ούτως ώστε να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον και να μην κλαίμε τη μοίρα μας. Και να λέμε, όχα μαν, τι πάθαμε, έχουμε υπερχρεωμένους τηλεοπτικούς σταθμούς και δώσαμε εκ νέου έδαφος για να ανθίσει το λουλούδι της διαπλοκής. Να είναι σταθμοί λοιπόν μη βιώσιμοι, οι οποίοι θα χρειάζονται την πολιτική και τραπεζική στήριξη πέραν των ορίων που επιτρέπει η λογική. Σήμερα το πρωί, και αυτό το λέω με μεγάλη προσωπική ικανοποίηση και επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους νομικούς μου συμβούλους και όλη τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την ασταμάτητη δουλειά που έχουν καταβάλει ούτως ώστε αυτή η προσπάθεια να τελεσφορήσει. Σήμερα το πρωί δημοσιεύτηκε στη διαβούλευση η προκήρυξη για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Θα μείνει αναρτημένη στη διαβούλευση η προκήρυξη για μία εβδομάδα και θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους, σε κόμματα, σε βουλευτές, σε φορείς, σε ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν προτάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση ότι κάθε παρατήρηση, κάθε παράληψή μας, κάθε λειτουργική ιδέα θα αξιοποιηθεί και θα αξιολογηθεί για το τελικό κείμενο της προκήρυξης. Η διαπλοκή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει τρεις πυλώνες: την πολιτική εξουσία, τα οικονομικά συμφέροντα και τα μέσα ενημέρωσης. Και επειδή άκουσα με ενδιαφέρον να λένε κάποιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρα πολύ μεγάλη προβολή και να καταθέτουν και τους πίνακες προβολής, προφανώς σε αυτούς τους χρόνους συνυπολογίζονται και τα υβρεολόγια και οι συκοφαντίες. Έτσι, αν έχει δηλαδή ένα δελτίο ειδήσεων, ένα τέταρτο στα Θακιάδα ή το θέμα του Φλαμπουράρη, το μεγάλο σκάνδαλο, αυτό συνυπολογίζεται ως χρόνος προβολής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ και για να μην προσπαθούμε να προσβάλλουμε και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι μόνο μια χώρα η οποία αναμετράται με τα κακό σκήμενα του παρελθόντος μπορεί να πάει μπροστά. Η παγίδα του να κουκουλώνεις το παρελθόν και να βάζεις κάτω από το χαλί τα προβλήματα συντηρεί τα ίδια λάθη και είναι ενδεχομένως και θανάσιμο για τη δημοκρατία μας. Σας καλώ λοιπόν να το σκεφτείτε, κυρίως όλοι εσείς οι παλαιότεροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ψηφίσατε τον νόμο Ρουσόπουλου, στον οποίο θα ήθελα σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι στον νόμο Ρουσόπουλου ο αριθμός των αδειών ήταν αντικείμενο μιας υπουργικής απόφασης. Τότε δεν ακούστηκαν ούτε πράγματα για γεωργαλάδες, ούτε για υπερεξουσίες υπουργών, ούτε τίποτα. Και σε όλους τους προηγούμενους. Και θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά, λίγο παράδοξο βέβαια, γιατί θα καταθέσω στα πρακτικά ένα κομμάτι από τα πρακτικά. Αλλά είναι καλό τη μνήμη μας να τη φρεσκάρουμε κάπου. Κάπου τότε ο κύριος Ρουσόπουλος, τοποθετούμενος και απαντώντας στις κριτικές της αντιπολίτευσης, ποια ήταν η κριτική της αντιπολίτευσης τότε? Όχι ότι κρατάει τον αριθμό των αδειών ως αντικείμενο υπουργικής απόφασης. Η κριτική της αντιπολίτευσης τότε ήταν ότι δεν λέει στη Βουλή πόσες θα είναι οι δημοπρατούμενες άδειες. Δεν λέει καν τον αριθμό και εξηγεί ότι δεν λέει τον αριθμό. Λέει, διαβάζω ακριβώς, άκουσα πολλές φορές την κατηγορία. Γιατί δεν μας λέτε τον αριθμό των αδειών των καναλιών, πόσα κανάλια θα δώσετε? Μα σε κανένα νομοσχέδιο από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν εγγράφει ποτέ ο αριθμός των αδειών. Και δεν είναι γιατί είναι κάποια σκοπιμότητα, οι συνάδελφοι υπουργοί τύπου του ΠΑΣΟΚ, δεν εγγράφει διότι δεν μπορείς να δώσεις σε νομοσχέδιο αριθμό αδειών αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο χάρτης συχνοτήτων.
Το λέω αυτό λοιπόν για να αποσυμπιέσω και να αποφορτίσω τις έντονες συζητήσεις οι οποίες είχαν γίνει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του νομοσχεδίου και να καλέσω και τη Νέα Δημοκρατία να περάσει στην όχθη της δημιουργικής κριτικής και της δημιουργικής συμβολής για το πώς μπορούμε να πάμε στο νέο τηλεοπτικό τοπίο. Το νομοσχέδιό μας και ο διαγωνισμός λοιπόν σπάει ακριβώς αυτό το φαύλο κύκλο. Πάμε για βιώσιμα σχήματα, για ποιοτικά σχήματα και νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ας δούμε λοιπόν το παρελθόν, ας βάλουμε το δάκτυλο στην πληγή με την Εξεταστική Επιτροπή και ας συμβάλλουμε όλοι τους ώστε να γίνει ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, ούτως ώστε να κάνουμε σταθερά βήματα προς ένα καθαρό τηλεοπτικό τοπίο, ένα καλύτερο τηλεοπτικό μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπά. Τώρα θα μιλήσουν δύο βουλευτές και μετά κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι ο κύριος Χαρά.